Μένει μία ώρα πριν φύγουμε από το νησί της Ικαρίας και φτάσαμε στα θερμά, γιατί μας τα έχουν συστήσει ανεπιφύλακτα. Εδώ έχουμε λοιπόν το λιμανάκι, παιδιά. Ένα ήρεμο, ήσυχο λιμανάκι. Βλέπω κάποιο κολυμπάκι μέσα με μια βαρκούλα. Οι πέτρες είναι πολύ ωραίες. Εδώ ψάχνουμε τώρα να βρούμε πού είναι τα θερμά λουτρά σιγά σιγά. Παιδιά, δείτε το σχήμα των πετρών. Λέει εδώ η Νίκη, κοιτάξτε τι όμορφες που είναι. Τις έχουν τοποθετήσει εδώ για να φτιάξει με τεχνητές. Έτσι ακριβώς, για να σχηματιστεί αυτός ο κόλπος εδώ, αυτό το λιμανάκι. Αλλά να δείξουμε λίγο και ένα άγαλμα που πήρε το μάτι μου λίγο καθώς ερχόμαστε. Ναι, παιδιά, εκεί πίσω υπάρχει ένα υδροθεραπευτήριο, το υδροθεραπευτήριο Απόλλων. Και υπάρχει και ένα άγαλμα από έξω. Να το, το άγαλμα. Εδώ έχουμε όντως ένα χώρο για να αλλάξουν οι άνθρωποι τα ρούχα τους. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένο. Παιδιά, δεν ξέρω, ήρθαμε λίγο αργά να πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν προηγουμένως στο ιερό, στην παραλία του ιερού και είχαμε μια περιπέτεια με τον ντρόνο μας τέλος πάντων και το βρήκαμε τελικά, όλα εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο μηχάνημα το οποίο επιτρέπει σε ανθρώπους που είναι με αμαξίδιο ή τέλος πάντων έχουν προβλήματα για να μπουν στη θάλασσα, για να μπορέσουν να μπουν πιο εύκολα με αυτό το μηχάνημα. Πολύ καλό αυτό. Έχουμε κάποιες ξαπλώστρες πιο πίσω. Βλέπω ότι δεν υπάρχει άμμος, αλλά υπάρχουν πετραδάκια κάτω. Μπορούμε να πάμε κολυμπώντας στα θερμά λουτρά. Μόλις ανακαλύψαμε, ρωτήσαμε μια κυρία εδώ, μια ντόπια. Από ό,τι φαίνεται, μπορούμε να κολυμπήσουμε μέσα και να φτάσουμε στις θερμές πηγές. Εγώ... Η Δίκη φυσικά πρώτη και καλύτερη. Θέλω να δείξω λίγο την πλατιούλα λίγο πριν πάμε κολυμπώντας. Γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγη ώρα, είναι αλήθεια. Το έχουμε παρατραβήξει λίγο το σκηνή. Αλλά πολύ γρήγορα θέλουμε να δείξουμε αυτήν την όμορφη πλατιούλα, η οποία έχει περίπτερα, μαγαζιά, ένα κτίριο που λέει υδροθεραπευτήριο Απόλλων και ένα άγαλμα, πολύ όμορφο άγαλμα. Είναι ωραίο το μέρος, αλλά εμείς βιαζόμαστε πάρα πολύ. Άρα θα κινηθούμε προς τα θερμά λουτρά για να τα εκμεταλλευτούμε, για να νιώσουμε την ενέργεια και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το πλοίο. Παιδιά, εντοπίσαμε τις πηγές, μας ενημέρωσαν ότι βρίσκονται εκεί απέναντι και τα παιδιά ήδη κολυμπάνε, δείτε, για να φτάσουν στα θερμά λουτρά, τα φυσικά μάλλον θερμά λουτρά, τα οποία δεν είναι θερμά λουτρά, γιατί τα λέω θερμά λουτρά, θερμές πηγές, φυσικές πηγές. Είναι. Οι οποίες βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, δεν είναι λουτρά ουσιαστικά, είναι οι πηγές, τις οποίες θα εντοπίσουμε εκεί μέσα στο νερό. Κάπου εκεί πίσω λοιπόν, θα δούμε τα παιδιά σε λίγο να απολαμβάνουν τις πηγές. Λέω να κολυμπήσουμε και με το κινητό αφού είναι αδιάβροχο. Φύγαμε μέσα. Όχι. Η Νίκη αγχώθηκε. Τι λες. Εντάξει, δεν θα το πάρουμε. Παρόλο που είναι αδιάβροχο, φοβόμαστε και δεν το κάνουμε. Λες, δεν μπορώ. Θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί μέσα. Το έχω νομίζω. Το έχω. Ο Κωνσταντίνος με έχει ενημερώσει ότι το κινητό μου είναι αδιάβροχο και καλά και μπορεί να φτάσει μέχρι 15 μέτρα βάθος κάτω από το νερό. Το οποίο εγώ δεν πιστεύω και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή σκοπεύω να πάρω το κινητό μαζί μου και να το κρατήσω έξω από το νερό για να φτάσουμε στα θερμά λουτρά. Νίκη, εδώ υπάρχει και το σπήλαιο, έτσι, το οποίο είναι υδροθεραπευτήριο, έχει χαμάμ, υδρομασάζ. Μπορεί κάποιος δηλαδή να έρθει και να μπει εδώ μέσα, αλλά εμείς θα πάμε έξω. Μπούμε εμείς στα θερμά λουτρά με το κινητό. Θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πώς φαίνονται. Τα βλέπω ήδη. Ναι. Τα παιδιά πήγαν κολυμπώντας, εμείς όμως ήρθαμε περπατώντας και μπορούμε να κρύβουμε αυτές τις χάλες. Για κατέβα να μας πεις, είναι ζεστό το νερό, αμφιβάλλω είναι εδώ αλήθεια. Εδώ είναι ακόμη κρύο, εκεί που ζεσταίνει είναι εκεί πίσω μάλλον. Είναι όντως ζεστό. Ναι. Έρχομαι. Μπαίνω λοιπόν κι εγώ για να κολυμπήσω. Δεν έχω σκοπό να βρέξω καθόλου το κινητό εννοείται. Οι άλλοι είναι εκεί που έρχονται γερμά λουτρά. Αυτή τη στιγμή το νερό είναι κανονικό. Δηλαδή, κανονικό, τη θάλασσα. Γυρίζει λίγο κολυμπάω. Με το κινητό. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι η θερμοκρασία αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά. Όντως δηλαδή νιώθω να θερμαίνεται λίγο το νερό, καθώς φτάνω προς τους άλλους. Αλλά έχει τίποτα και ιδιαίτερο. Περιμένω. Κρατάω το κινητό ψηλά. Αλλά τίποτα. Δεν είναι πολύ θερμό. Εδώ και πάρα πολύ, ναι. Δεν μπορώ να βάλω το πόδι μου καθόλου. Πώς σας φαίνεται, Φέη, πώς σου φαίνεται? Και εγώ με. Βίκη, πώς σου φαίνεται? Είναι τέλειο. Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται? Είναι ωραίο. Κάποιες στιγμές είναι τέλειο, κάποιες φορές δεν είναι καθόλου καλό. Εξαρτάται σε αυτό το σημείο. Ναι, δηλαδή κάποιες φορές και έχεις εννοήσει. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Εδώ κρυώνω απλώς. Φεύγει το ζεστό. Αυτό είναι τόσο καυτό που δεν μπορώ να το βάλω μέσα πόδι μου. Σ' αρέσει. Πω, παιδιά, είναι υπέροχο. Πω κι εγώ, τρελαίνομαι. Και εγώ με ταυτόχρονα. Δέχτε την ώρα τώρα. Ποια ώρα? Γεια! Είμαστε!
Αυτοί οι δύο. Τι κάνεις? Να κάνουμε το κεφάλι με τα πόδια. Με τα πόδια. Βόμβα στα λουτρά. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε από τα λουτρά. Να βγούμε από αυτό το παραδεισένιο μέρος. Πώς φάνηκε? Πολύ ωραίο. Σούπερ, παιδιά. Βέβαια είμαι λίγο αγχωμένος για το πλοίο, οπότε θέλω να φάμε λίγο γρήγορα. Αλλά μου άρεσε πολύ η εμπειρία. Και εμένα. Το νερό ήταν ζεστό κοντά στα βράχια, όχι πιο πέρα. Αλλά η εμπειρία ήταν τέλεια. Θα μπορούσα να κάτσω για ώρες. Αλλά δεν πειράζει. Το καλύτερο είναι να απολαμβάνουμε για λίγο χρονικό διάστημα και μετά να φεύγουμε για την επόμενη εμπειρία. Γιατί εδώ είναι υπέροχο μέρος. Θερμά. Θερμά δεν λέγονται? Στα θερμά είμαστε, ναι. Θερμά λέγονται και τα λουτρά, αλλά και η πόλη. Το χωριό. Ναι, το χωριό ονομάζεται Θερμά και μπροστά μας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει για να πάνε, για να ξαπλώσουν στην παραλία. Φυσικά από νωρίτερα κάποιοι που μείνανε ακόμη το βράδυ, αλλά εδώ βλέπουμε έχει ταβερνάκι ακριβώς πάνω στην παραλία. Είναι πολύ ωραίο το χωριουδάκι, έτσι χαριτωμένο, γραφικό. Μπορώ να πω ότι η νότια μεριά του νησιού προς το παρόν. Η νότια μεριά του νησιού είναι μαγική, είναι τέλεια. Παιδιά, νότια ψηφίζουμε εμείς. Ναι. Οι φίλοι μας βγαίνουν από το νερό κολυμπώντας. Και εγώ θα μπω λίγο για να ξεπληθώ, γιατί τα ξύλα έτσι πως ανέβαινα με βρώμισαν λίγο. Και συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι για να πάρουμε το πλοίο για Λέσβο. Και εδώ βλέπουμε, παιδιά, τον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων πριν φύγουμε από τα Θερμά. Πολύ όμορφος ναός και θέλαμε να τραβήξουμε ένα γρήγορο βίντεο πριν φύγουμε.